Βάζοντας νερό στο κρασί τους μετά από ένα πολυήμερο γύρο συναντήσεων, αντιπαραθέσεων και εντάσεων, Δήμος Ηρακλείου και ιδιοκτήτες ταξί τα βρήκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τους πεζόδρομους στο Σταυρό της πόλης. Το γόρδιο δεσμό έλυσε η εναλλακτική πρόταση για πιάτσα ταξί επί της Ψαρομιλίγκων. Έχει δεξιά-αριστερά πεζοδρόμια, είναι κλειστά όλα τα καταστήματα, δεν υπάρχει ποδεμία κατοικία και έχει παράλληλους δρόμους για να μπορούν να καθίσουν. Και δεν θα δημιουργούμε πρόβλημα όσο θα δημιουργήσουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, αυτή η πρόταση των ταξί για την Ψαρομιλίγκων, με αυτή τη φορά αντιδρόμηση ουσιαστικά του τελευταίου τμήματος του Ψαρομιλίγκων, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, να τεθούν υποπιλωτική εφαρμογή δοκιμαστικά για 4 μήνες συν 4. Σύμφωνοι με τη σολομόντια λύση για τα ταξί, εμφανίστηκαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που ξεδίπλωσαν τις δικές τους θέσεις επί της κυκλοφοριακής μελέτης. Δεχτήκαμε την άποψη να μην πάνε στην Καλοκαιρινό και μια σειρά άλλα πράγματα. Σήμερα καταθέτει μια άλλη πρόταση. Εγώ την είδα αυτή, πήγα την πεπάτησα μαζί με μέλη τη κίνηση. Νομίζω ότι είναι σωστή η λύση. Και εξυπηρετούνται και οι δημότες, μια και το κέντρο ουσιαστικά θα έχει αποκλειστεί. Κατά την καταδικό μας, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής μελέτης δεν είναι τεχνικό. Σύντομα, η όποια συμφωνία υπάρξει σε εκφραστεί και με ψήφο, θα αποδειχθεί ανεπάνωση. Σήμερα λοιπόν, λύσαμε ένα πρόβλημα. Και η τελευταία επιμελιά ήταν εξαρτημένη. Οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη. Έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν και τη δουλειά τους και την πόλη. Είμαστε χαρούμενοι που με τη δύναμη των οδηγών ταξί καταλήγουμε σε μια δικιά σας πρόταση να την υπερψηφίζουμε στο σύνολό του το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια που μας δίνετε. Όλες αυτές τις μέρες και ακούγοντας με σεβασμό απόλυτο την προσοχή τους επαγγελματίες, οδηγούς ταξί και ιδιοκτήτες, τους είδα στο σύνολό να προσπαθούν να βρουν προτάσεις για να δώσουν λύσεις χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στους συμπολίτες. Χαίρομαι που με διάλογο καταλήγουμε σε μια λύση. Σαρατεύω από την ψηφοφορία και ό,τι φορά στη λεωφόρο δικαιοσύνης και στην οδό Ψαρομιλίγκων για λόγους ιδεοδολογίας. Σημείο τριβή στο χθεσινό συμβούλιο αποτέλεσε πάντως το επιμέρου ζήτημα της πεζοδρόμησης της Ιδωμενέως, που τελικά ήταν και το μοναδικό στοιχείο της κυκλοφοριακής μελέτης που δεν υπερψηφίστηκε.